Αν θες να σε κυρία. Αγαπημένος Νίκος Ζωηδάκης, πώς είσαι, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, αφού είμαστε παρέα. Γιατρός μεγάλος γίνεται στο χτύπημα του πόνου. Να ρωτήσω πώς ήταν η συνεργασία σου με τον Αντίπα. Θεωρώ ότι δεν κατάκτησε τα σκύπτρα χωρίς λόγο. Φέτος ακούσαμε διάφορες αποχωρήσεις από νυχτερινά κέντρα, τσακωμούς λίγο για τις αφίσες. Θέλω λίγο τη γνώμη σου γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί κάποιος ότι πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια ήταν ηγέτης, ας πούμε, σε ένα θηρίο μαγαζί που βάζει 2.000 άτομα και τώρα αναγκαστικά λόγω των καιρών θα πρέπει να συνυπάρξει με 2 και με 3 άτομα. Μα ψεύτρα είναι η καρδιά σου. Θα αφήνεις την κόρη σου να τραγουδήσει ένα νυχτερινό κέντρο? Κοίτα να δεις. δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι στην επιλογή του παιδιού. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά που λένε ότι κριτικοί είμαστε, αυστηροί και τα λοιπά, αυτά είναι μύθος. Κοίτα εσύ την πάρτι σου, προχώρα και ξεκόλα. Εάν θα τραγουδούσες ραπ. Ένα είδος ραπ. Είναι και αυτό που κάνω εγώ, αυτός ο σχεδιασμός. Οι ράπερ, οι τώρα της μόδας παρουσιάζονται, δεν έχουν σχέση με τραγούδι. Βάζουν, ξέρω εγώ, μια ψεύτικη φωνή σε ένα μηχάνημα και τους αλλάζει τη φωνή. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι ακριβώς είναι. Τη γνώμη σου για το Σνίκ. Αφού καταφέρνει και κλείνει συναυλίες και πάει και εμφανίζεται 10 λεπτά και οι επιχειρηματίες τον προτιμούν, μπράβο του. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι σωστό να κλείνω, να εμφανιστώ κάπου και να βγαίνω 10 λεπτά και να ξαφανίζομαι. Να γίνει πλούσιος τσιγαρές και πάμε φτωχό στο πόρο. Μάνατζερ έχεις? Εγώ δεν έχω μάνατζερ, γιατί θέλω πραγματικά να έχω αποκλειστικά την ευθύνη της συνεργασίας μας. Να πατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να πατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο. Σε ενοχλεί όταν σου ζητάνε μαντινάδες? Δεν θέλουν να τους πω τι κάνω, αλλά πες μια μαντινά. Σε ενοχλεί? Όχι, γιατί να με ενοχλήσει, η αγάπη του κόσμου. Πήγα να ανάψω ένα κερί στην εκκλησιά για μένα. Όταν θα στεφανώνεσαι, θα σφάξω ένα ρίφι και θα έρθω να σου τραγουδώ μαζί με τη Ζαρίφη.